Έχετε μόλις ασκήσει το εκλογικό σας δικαίωμα. Θέλουμε να μας πείτε ποιο είναι το μήνυμά σας για τη σημερινή μέρα. Τι θέλετε να πείτε απευθυνόμενος στον κυπριακό λαό που σας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή? Το πρώτιστο, ότι σήμερα είναι η αποφασιστικότερη ημέρα που καλούνται οι πολίτες να ασκήσουν αυτό που η δημοκρατία υπαγορεύει και επιβάλλει. Να επιλέξουν τους εκλεκτούς που θα αποτελέσουν το νέο νομοθετικό σώμα. Να αφήσουμε πίσω, μετά από το αποτέλεσμα, την ετιμιγορία του λαού, οτιδήποτε μπορεί να χώρισε τις πολιτικές παρατάξεις. Και επειδή προβλέπω ότι ο λαός θα κάνει επιλογές με βάση την κρίση, με βάση πολλές φορές ακόμα και το συναίσθημα, ο ρόλος του Προέδρου αναβαθμίζεται την επομένη, υπό την έννοια ότι οφείλει να είναι ο πρωταγωνιστής στο να δημιουργηθεί κλίμα συνένεσης. Και αυτή είναι η πρόθεση μου. Από αύριο, μετά την επιστροφή μου από το ταξίδι μου στην Κωνσταντινούπολη και την Αθήνα, και με βάση το όποιο αποτέλεσμα θα διαμορφωθεί, θα επιδιώξω συγκλήσεις και συνενέσεις εις όλα τα μεγάλα θέματα. Είτε αυτά αφορούν το εθνικό μας πρόβλημα, είτε αφορούν μεταρρυθμίσεις του κράτους, της δημόσιας υπηρεσίας, της δημόσιας υγείας ή ακόμα βεβαίως και των υφισταμένων προβλημάτων που θα πρέπει άμεσα να επιληφθούμε προκειμένου να δώσουμε λύσεις και να αμβλύνουμε τα προβλήματα των ευάλωτων ομάδων. Κύριε Πρόεδρε, είναι γνωστό ότι ένα από τα μεγάλα ερωτήματα και ζητήματα αυτών των εκλογών είναι η αποχή. Όλοι ανησυχούν για την αποχή. Φαίνεται να ανησυχείτε και εσείς ο ίδιος από κάποιες εκκλήσεις που έχετε απευθύνει δημόσια στον κόσμο να πάει να ψηφίσει. Θέλω να μας πείτε η άλλη μια φορά, ανησυχείτε από το ενδεχόμενο, τι θα σήμαινε μια μεγάλη αποχή σε αυτές τις εκλογές? Α, εσείς είπατε. Καταρχήν, το δικαίωμα ψήφου δίδεται για να ασκεί ο πολίτης και η ευρύτερη κοινωνία των πολιτών το δικαίωμα. Εάν αυτό το δικαίωμα απεμπολείται, επιτρέπεται σε κάποιους άλλους που θα το ασκήσουν να αποφασίσουν για όσους απέχουν. Συνεπώς, εάν όλοι κάνουν αυτή την έκκληση, είναι γιατί θέλουν να δώσουν στον πολίτη το ρόλο που διεκδικεί. Εάν τον απαρνείται ο ίδιος ο πολίτης, δεν επιτρέπεται την επομένη να διαμαρτύρεται. Συνεπώς, καλώ όλους να ασκήσουν το δικαίωμα, να επιλέξουν το κόμμα, τον υποψήφιο, τον όποιον οι ίδιοι επιθυμούν. Με βάση την κρίση, επαναλαμβάνω πολλές φορές για το συναίσθημα, είναι δικαίωμα τους. Αλλά η αποχή, θέλω να επαναλάβω, δεν θα επιτρέψει σε κανέναν από τους απέχοντες την επομένη να διαμαρτύρονται. Συνεπώς, αυτό που θέλω να στείλω σαν μήνυμα είναι: ενισχύστε με την εντολή σας το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.